Εν τω μεταξύ, η περαιτέρω ένταση στι ήδη τεταμένε σχέσει Τουρκία-Ισραήλ προκαλεί, όπω θα μα πει η Μαρία Ζαχαράκη, σε σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη, απόφαση επέλαση απέλασης Ισραηλινού ποδοσφαιριστή από την Τουρκία. Τι ακριβώ συνέβη με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, Μαρία. Πλέον οι σχέσει Τουρκία-Ισραήλ οδηγούνται στα άκρα, Εύα. Η ατμόσφαιρα είναι εχθρική, θα λέγαμε πια. Το Ισραήλ πνέει τα μέναια κατά τη Τουρκία και καλεί ακόμη και σε μποϊκοτάζ τουρκικών προϊόντων. Πώ λοιπόν, τι έχει συμβεί, τι συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, ένα Ισραηλινό ε, φεριστής, ο Σαγκίβ Ζεσκέλ, ο οποίος παίζει εδώ σε μια τουρκική ομάδα την Αντάλια Σπορ. Πανηγύρισε λοιπόν χθες για τον γκολ που έβαλε, δείχνοντας στις κάμερες τον επίδεσμο, έναν επίδεσμο στο χέρι του, όπου επάνω εκεί είχε γράψει 100 ημέρες από την επίθεση της 7 η Οκτωβρίου και είχε ζωγραφίσει και μια Ισραηλινή σημαία. Από την Τουρκία λοιπόν θεωρήθηκε αυτό ως υποστήριξη στις φαγές του Ισραήλ στη Γάζα και Κίνηση σε μίσο, mm -hmm. συνελήφθη ο ποδεσφαιριστή από την τουρκική αστυνομία, ωστόσο σήμερα αφέθηκε ελεύθερο και το απόγευμα έφυγε με ιδιωτικό αεροπλάνο για τη χώρα του mm -hmm. μέχρι να γίνει η δίκη mm -hmm. εδώ στην Τουρκία. Αφού βέβαια η ομάδα, να το πούμε και αυτό, έλυσε το συμβόλαιο μαζί του. Mm -hmm. Οι νεότερε πληροφορίε λένε ότι δεν απελάθηκε όπω είχε υποστηριχθεί νωρίτερα, έφυγε mm -hmm. από mm -hmm. μόνο mm -hmm. του. Mm -hmm. Τώρα, Είναι. ο Σαγκίβιζε Σκέλ από την πλευρά του κατέθεσε ότι η χειρονομία αυτή ήταν κατά του πολέμου. Μου και δεν ήθελε να προκαλέσει κανέναν. Ωστόσο, Μαρία. ο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών ήταν κάθετο. Η Τουρκία, λέει, ήταν πάντα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και θεώρησαν αυτή τη χειρονομία. Είναι ένα ως ακόμα αφέ... εχθρική απέναντι στη Χαμάς. Επεισόδιο ανάμεσα στις μεταξύ των πολύ κακών σχέσεων που έχει η Τουρκία με το Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ.